Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που κάνει χάρη και σήμερα και μας αξιώνει να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού» που είναι αφιερωμένη σε εσάς, καθώς προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σχολιάζουμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα που σας απασχολούν μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε μια φορά να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ή δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Ακόμη να ομολογήσουμε και να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε διδάσκαλοι, ούτε καθηγητές ούτε θεολόγοι. Μαθητές του Ιησού Χριστού είμαστε, που προσπαθούμε μαθητεύοντες να κατανοήσουμε μαζί με σας το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται μέσα από το Λόγο του Θεού και μάλιστα μέσα από τον απόλυτα γεγραμμένο Λόγο του Θεού, τον οποίον θεωρούμε απολύτως θεόπνευστο, αψευδή και γραμμένο με χέρι ανθρώπινο από το Θεό, καθώς είναι βεβαιωμένο μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου διαβάζω περί αυτού από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την Δευτέρα, το κεφάλαιο Α και εδάφιο 19. «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις των οποίων καλά κάμνετε να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έωσου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος, ο Χριστός ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Θεωρούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά και την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, όπως λέγει η Γραφή όλη, ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι θεόπνευστος, είναι ωφέλιμος, είναι αψευδής και είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ακόμη επίσης θεωρούμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία ερώτηση η οποία μπορεί να φτάσει στην καρδιά του ανθρώπου που να μην έχει άμεση απάντηση μέσα από το βιβλίο του κατασκευαστού μας, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο αψευδής και θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Επίσης πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια ή συμπλήρωμα ο Λόγος του Θεού, ούτε από τις παραδόσεις ιδιαίτερα τις ανθρώπινες, οι οποίες μάλλον διαστρέφουν το Λόγο του Θεού και οδηγούν τους ανθρώπους εξάπαντος σε αδιέξοδα. Οι θέσεις μας λοιπόν είναι αυτές, ότι όλες οι απαντήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στις καρδιές των ανθρώπων βρίσκουν, όλες οι ερωτήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στις καρδιές των ανθρώπων βρίσκουν απάντηση μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από αυτόν, χωρίς να χρειάζεται ούτε εξυγχρονισμό ο Λόγος του Θεού, ούτε επέκταση, ούτε συμπληρώματα. Είναι πλήρης και τέλειος. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει. Το εδάφιο
Αλφα Κορινθίους Ιώτα Βήτα 31. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, απευθύνεται προς όλους τους πιστούς. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε πιστός, ακόμη κι αν είναι άνδρας, να ζητάει χαρίσματα ή αμάτων ή ενέργειες δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε. Ευχαριστούμε το Θεό και εμείς για σένα, αγαπητέ Γιάννη. Μέσα στο Λόγο του Θεού βρίσκουμε βασικά τρεις προτάσεις του Λόγου του Θεού με τη λέξη ζηλούτε, που σημαίνει ποθήστε με ζήλο ή ζητείτε, ψάξτε να βρείτε με ζήλο. Πρώτον, αυτό που μας έγραψε εσύ είναι στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους, το γιώτα β' κεφάλαιο και 31 εδάφιο, διαβάζω, ζητείτε με τα ζήλου, δηλαδή ζηλούτε, τα κρίτωνα χαρίσματα και τι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Το δεύτερο που αναφέρεται πάλι στην ίδια προτροπή είναι στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, ακολουθείτε την αγάπη και ζηλούτε, ζητείτε με ζήλου, με τα ζήλου, τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Και η τρίτη προτροπή είναι στο γιώτα δέλτα 39, ώστε αδελφοί ζηλούτε, ζητείτε με τα ζήλου, το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Μάλιστα δε, ο Απόστολος Παύλος, στο γιώτα β' κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, γράφει «Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε, γιατί είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό, είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο αυτός, και είναι και διαιρέσεις δυνάμεων, ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ενεργών τα πάντα εν πάση». Στην Εκκλησία λοιπόν του Χριστού εργάζεται ο Πατέρας με διαιρέσεις ενεργημάτων, εργάζεται ο Ιησούς Χριστός με διακονίες, με διαιρέσεις διακονιών και εργάζεται και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με διαιρέσεις χαρισμάτων. Όλη δηλαδή η ζωή στην Εκκλησία του Θεού είναι απολύτως πνευματική. Με πνευματικό τρόπο, δια Πνεύματος Αγίου δηλαδή εργάζεται ο Πατέρας με διαιρέσεις ενεργημάτων, με διακονίες, με διαιρέσεις διακονιών, δια Πνεύματος Αγίου εργάζεται ο Ιησούς Χριστός και με διαιρέσεις χαρισμάτων το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος οικοδομεί την Εκκλησία. Μάλιστα, τις διακονίες τις δίδει ο Χριστός, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, για τον καταρτισμό των Αγίων, για την οικοδομή, για την αύξηση των παιδιών του Θεού, των μαθητών του Ιησού Χριστού, αλλά τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου τα εργάζεται ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τα δε χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, λέγει η Γραφή, ότι είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, είναι πίστης, είναι χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. 9. Πάντα δε ταύτα ενεργεί μέσα στην Εκκλησία το εν και το αυτόν πνεύμα, ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δίδει μέσα στην Εκκλησία χαρίσματα σε ανθρώπους μέσα από τους οποίους οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού, χαρίσματα, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου όπως τα διαβάσαμε και μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αλλά τα χαρίσματα αυτά δίδονται από τον Παράκλητο όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Ο Παράκλητος λοιπόν αποφασίζει σε ποιον θα δώσει ποιο χάρισμα, όπως ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός αποφασίζει σε ποιον θα δώσει ποια διακονία. Και αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Σεις είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρους και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη Εκκλησία διακονίες πρώτων Αποστόλους, δεύτερων προφήτες, τρίτων διδασκάλους, έπειτα χαρίσματα Πνεύματος Αγίου,
έπειτα δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών και ολοκληρώνει το συλλογισμό αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, μήπως όλοι είναι Απόστολοι? Όχι. Μήπως όλοι είναι προφήτες? Μήπως όλοι είναι διδάσκαλοι? Μήπως όλοι ενεργούν δυνάμεις πνευματικές? Μήπως όλοι έχουν χαρίσματα ιαμάτων? Μήπως όλοι λαλούν γλώσσες, έχουν είδη γλωσσών? Μήπως όλοι διερμηνεύουν, έχουν το χάρισμα της διερμηνίας? Και τελειώνει, ολοκληρώνει, ζηλούτε τα κρήτωνα χαρίσματα και την πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς Χριστός εργάζεται με διακονίες που ο ίδιος δίνει σε αδελφούς μέσα στην Εκκλησία, γνωρίζοντας προς καταρτισμόν των Αγίων, γνωρίζοντας επίσης ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, διανέμει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου σε αδελφούς μέσα στην Εκκλησία όπως αυτός θέλει, έρχεται λοιπόν και μας εξηγεί ότι δεν θα είναι όλοι Απόστολοι, προφήτες, διδάσκαλοι, ευαγγελιστές, ποιμένες. Δεν θα έχουν όλοι διακονία ή διακονίες, όπως δεν θα έχουν όλοι και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα έχουν όλοι τα χαρίσματα ιαμάτων, τις ενέργειες δυνάμεων. Δεν θα έχουν όλοι τα είδη γλωσσών, το χάρισμα είδη γλωσσών. Δεν θα έχουν όλοι τη διερμηνία γλωσσών. Αλλά μέσα στην Εκκλησία όλες οι διακονίες και όλα τα χαρίσματα θα πρέπει να ενεργούν. Η προτροπή λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου είναι μεταζήλου ζητήστε για να βρείτε τα κρήτωνα χαρίσματα. Τα μεγαλύτερα, τα καλύτερα χαρίσματα που είναι οι ενέργειες δυνάμεων, είναι τα χαρίσματα ιαμάτων, είναι η πίστης, ίσως είναι και η διάκριση πνευμάτων. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα κρήτωνα χαρίσματα. Ζητήστε τα λοιπόν, ψάξτε να τα βρείτε. Εργαστείτε έτσι ώστε να χαριστούνε μέσα στην Εκκλησία τα κρήτωνα χαρίσματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν όλοι από μας πρέπει να ζητάμε. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη διαφορά. Άλλο αιτείτε και θέλει σας δοθεί, κι άλλο ζητείτε και θέλετε ευρύ, κι άλλο ζηλούτε, δηλαδή ποθήστε με ζήλο τα κρήτωνα χαρίσματα. Που σημαίνει ποθήστε με ζήλο τα κρήτωνα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Να δοθούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι απαραίτητο να δοθούν, να ζητάω εγώ για τον εαυτό μου, να ψάχνω, να προσεύχομαι, να εξητώ με όλη μου την καρδιά για τον εαυτό μου, αλλά είναι καλό να εξητάω να δώσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου τα κρήτωνα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου και εις οικοδομήν της Εκκλησίας. Με κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο λέει, μας γράφει ο Λόγος του Θεού, ζηλούτε τα πνευματικά, μάλλον δεν το να προφητεύετε, δεν είναι όμως όλοι προφήτες, δεν έχουν όλοι όμως το χάρισμα της προφητείας, ούτε τη διακονία του προφήτου, ούτε το χάρισμα της προφητείας. Αλλά θέλουμε μέσα στην Εκκλησία που μας έχει προσθέσει ο Χριστός την τοπική, να εργάζεται ο Θεός εν δυνάμει και δια του Ιησού Χριστού με τις διακονίες και δια Πνεύματος Αγίου με τα χαρίσματα. Και κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε αδελφοί ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν απευθύνεται, με πόθο ψάξτε να βρείτε, εργαστείτε να υπάρχουν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, η προφητεία μέσα στην Εκκλησία και εσείς αδελφοί μην εμποδίζετε, και εδώ φαίνεται καθαρά ότι μιλάει εν γέννη και όχι επί προσωπικού επίπεδου, το ξαναδιαβάζω πόσο καθαρά φαίνεται, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται. Άρα μιλάει επί γενικού επίπεδου, επί συνολικού επίπεδου μέσα στην τοπική εκκλησία. Ζητείτε, ψάξτε, εργαστείτε, προσεύχεστε με πόθο, με ζήλο να σας δώσει ο Θεός πνευματικά χαρίσματα μέσα στην εκκλησία, προφητεία μέσα στην εκκλησία, τις γλώσσες μη τις εμποδίζετε μέσα στην εκκλησία και ακόμη και τα κρήτωνα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία εις δόξαν
του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις δόξαν Θεού Πατρός, αλλά και για την οικοδομή της Εκκλησίας, που σημαίνει για όλους μας. Συμπερασματικά λοιπόν, αδερφέ Γιάννη, όταν ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει με τα ζήλου να ζητούμε τα πνευματικά, μάλλον δεν απροφητεύουμε, να μην εμποδίζουμε τις γλώσσες, τις άγνωστες που το Πνεύμα το Άγιο χαρίζει στα παιδιά του, στα παιδιά του Θεού, ακόμη δε και τα κρίτωνα χαρίσματα, δεν απευθύνεται σε πρόσωπα, δηλαδή δεν σου λέει ζήτα εσύ, αλλά μας λέει σε όλους μας να εξητούμε, να επιποθούμε, να λειτουργούν τα κρίτωνα χαρίσματα μέσα στην τοπική μας εκκλησία και στην εγγένεια εκκλησία του Θεού, να λειτουργούν τα πνευματικά χαρίσματα, να λειτουργούν οι διακονίες του Χριστού και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας μέσα από την ευλογία που ο Θεός προσφέρει άφθονα μέσα στη δική του εκκλησία, στην εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με την ερώτηση του Κωνσταντίνου. Διαβάζω. Αγαπητά αδέλφια, χαίρετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν μέσα στο γάμο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας, η σεξουαλική ζωή είναι σχεδόν ανύπαρκτη και συνεχώς υπάρχουν καυγάδες μεταξύ του αντρογίνου, δεν θα είναι καλύτερα να πάρουν διαζύγιο παρά να μένουν σε ένα γάμο ο οποίος σε οδηγεί εκτός της Εκκλησίας αλλά και σε απομακρύνει από το Θεό? Ναι, αγαπητέ μας φίλε, είναι μια ερώτηση, θα έλεγα, απολύτως λογική σε καταστάσεις δύσκολες που δημιουργούνται σε ένα γάμο. Μέσα από το Λόγο του Θεού όμως θα πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε τι είναι αυτός ο γάμος. Αν αυτός ο γάμος είναι μεταξύ απίστων, δηλαδή ανθρώπων που δεν έχουν αναγεννηθεί, που δεν έχει αλλάξει η ζωή τους, δεν έχουν παντρευτεί εν Χριστώ Ιησού ή δεν έχουν έλθει μέσα στην παρουσία του Θεού με αναγέννηση, με βάφτισμα εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών και δεν έχουν λάβει και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου ώστε να ζούνε πνευματική ζωή, να ζούνε κατά το Πνεύμα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι εκτός του θελήματος του Θεού, τότε αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί συγχώρεσε, λέει η Γραφή, ο Θεός ακόμη και στους Ισραηλίτες με τον νόμο του Μωυσή για τη σκληροκαρδία τους να χωρίζονται ένας από τον άλλον όταν δεν τα βρίσκουν. Η άλλη περίπτωση είναι όταν είναι ένας γάμος που έχει πραγματοποιηθεί είτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί, βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και έχουν λάβει και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, είτε έχουν παντρευτεί έξω στον κόσμο αλλά πιστέψανε και εισήλθαν μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν είναι πιστοί και οι δύο, η απάντηση είναι τελείως διαφορετική. Εάν δηλαδή μέσα σε ένα τέτοιο γάμο, ανάμεσα σε δύο πιστούς ανθρώπους, υπάρχει πρόβλημα τεράστιο επικοινωνίας ή η σεξουαλική ζωή είναι ανύπαρκτη και συνεχώς υπάρχουν καυγάδες μεταξύ του ανδρογίνου, τι πρέπει να κάνει? Και όπως ολοκληρώνεις, δεν είναι καλύτερο να πάρουν διαζύγιο παρά να μένουν σε ένα γάμο ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας και απομακρύνει από το Θεό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος γάμος οδηγεί τον άνθρωπο, μπορεί να το οδηγήσει δυνητικά κάποιον και τους δύο ακόμη, μπορεί να τους οδηγήσει έξω από την Εκκλησία ή να τους απομακρύνει από το Θεό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ότι ένα τέτοιο διαζύγιο μεταξύ πιστών δεν οδηγεί τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας και δεν τους απομακρύνει από το Θεό, αλλά τους κατατάσσει τους πιστούς ανθρώπους εκτός βασιλείας των ουρανών, έξω από την αιώνια ζωή, γιατί είναι γραμμένο και η Γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί,
Εγώ όμως σας λέγω, λέγει ο Χριστός, ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται, και όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Και ακόμη και στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, λέγει «Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλω εγώ, ουχή ο Κύριος, να μη χωριστεί η γυναίκα από τον άντρα της, αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα και ο ανήρ ας μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Οι παντρεμένοι λοιπόν που ζουν μέσα στην Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού λέει να μη χωρίζονται, παρεκτός λόγου προνοίας, που εκεί είναι απαραίτητο και αναγκαίο, απαιτείται θα έλεγα. Αν όμως δεν υπάρχει πορνεία, αλλά υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη σεξουαλικής ζωής και καυγάδες, η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να μη χωρίζουν, αλλά αν είναι ανάγκη να χωρίσουν, δεν γίνεται αλλιώς, θα πρέπει να μένουν άγαμοι. Και η ανάγκη να χωρίσουν, που δεν γίνεται αλλιώς, είναι μόνο η πορνεία. Άρα λοιπόν, εάν μια συμβίωση, ένας γάμος οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από τον Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι, εάν επιμένουν στην προσπάθειά τους, και θα τη δούμε ποια προσπάθεια, εάν επιμένουν στην προσπάθειά τους, τότε μπορεί και έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία στο πέρασμα του χρόνου και ο ένας από τους δυο να μετανοήσει και οι δυο να μετανοήσουν και να έρθουν σε αυτόν και να επιστρέψουν στο Θεό. Αν όμως πάρουν διαζύγιο, η Γραφή είναι απόλυτη και λέγει «Δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε αδελφοί, ούτε πόρνοι, ούτε δολολάτρες, ούτε μοιχοί. Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Άρα λοιπόν η μοιχή, γιατί όποιος χωρίζει τη γυναίκα αυτού ή όποια γυναίκα χωρίζει τον άντρα αυτής παρεκτός λόγου πορνείας, γίνεται μοιχός και κάνει τον άλλον μοιχό. Άρα λοιπόν το διαζύγιο στους εν Χριστώ Ιησού αδελφούς δεν απομακρύνει απρόσωπα την Εκκλησία, κατατάσσει τον άνθρωπο, κατατάσσεται ο άνθρωπος δια του διαζυγίου του εκτός της Βασιλείας των Ουρανών. Οριστικά και τελεσίδικα. Εκτός αν μετανοήσει και επιστρέψει στον άντρα της ή στη γυναίκα του. Άρα λοιπόν, όσο και προβλήματα να έχει ένας γάμος χριστιανικός, όσο μεγάλα κι αν είναι, μιλάμε ανάμεσα σε χριστιανούς μόνο, η προσπάθεια θα είναι και των δύο μερών και μάλιστα καθενός εξ αυτών ξεχωριστά, προσπάθεια του άντρα θα είναι αυτός να μετανοήσει, να ζητήσει χάρη και έλεος από το Θεό, να υπομένει, να θεωρήσει ότι αυτός ο γάμος και αυτή η γυναίκα που παντρεύτηκε και ζει στην παρουσία του Θεού σαν χριστιανός είναι ο σταυρός του, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με προσευχή, με νηστεία, με υπομονή, με επιμονή για τη διόρθωση πρώτα του εαυτού του και ύστερα του άλλου ή της άλλης, γνωρίζοντας ότι μόνο με αυτή τη γυναίκα την οποία ομολόγησε ενώπιον του Θεού ότι είναι η σύζυγός του ή μόνο με αυτόν τον άντρα τον οποίο ομολόγησε ενώπιον του Θεού ότι είναι ο σύζυγός της, θα πάνε στον ουρανό. Και αν μεν ο ίδιος μετανοήσει, έσωσε την ψυχή του. Έστω και αν η γυναίκα του δεν μετανοήσει και συνεχίζει να είναι σκληρή. Σε αυτή την περίπτωση, από την πείρα φαίνεται ότι όταν ο ένας από τους δυο επιμένει στο θέλημα του Θεού και στον αγώνα, θεωρώντας ότι αυτό είναι ο σταυρός του που θα τον φέρει στην Ανάσταση, τότε αυτός ο άνθρωπος βρίσκει χάρη από το Θεό και υπάρχει πιθανότητα να βρει χάρη και από τη γυναίκα του ή τον άντρα της. Εάν δεν βρει χάρη από τη γυναίκα ή τον άντρα της, αν δεν μετανοήσει δηλαδή ο άλλος,
τότε από την πείρα ξέρουμε ότι αυτός θα φύγει. Και έτσι ο ένας κέρδισε την ψυχή του, ο άλλος φεύγει, αλλά έχει δρόμο επιστροφής πάλι μέσα από του πιστού συζύγου να επιστρέψει στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει να χωρίζεται ο άνθρωπος. Μάλιστα, συνεχίζοντας παρακάτω, εξηγεί και προς τους λοιπούς που δεν είναι και οι δυο πιστοί, λέγω εγώ οχι ο Κύριος, εάν κάποιος αδελφός έχει άνδρα γυναίκα άπιστο, ενώ αυτός είναι πιστός αδελφός, και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην αφήνει αυτήν. Και γυνήτης ή της έχει άνδρα άπιστο και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα και αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά, διότι ο Θεός προσκάλεσε ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις γίνε αν μέλεις να σώσεις τον άντρα ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Δηλαδή, συμπερασματικά θα λέγαμε, σε έναν γάμο χριστιανικό, εάν και οι δυο χάσουν τον προσανατολισμό τους και πάνε για διάλυση του γάμου, θα πρέπει και οι δυο, και μάλιστα καθένας ξεχωριστά, να διαφυλάξουν την ψυχή τους. Δηλαδή ο άντρας να πει, εάν πάω για διαζύγιο, έχασα την αρπαγή της Εκκλησίας, έχασα τη Βασιλεία των Ουρανών. Επιστρέφω στο Θεό, μετανοώ, γιατί δεν φταίνε ποτέ ο ένας και οι δυο φταίνε, μετανοώ και επιστρέφω σε σένα και διορθώνομαι, βοήθησέ με να διορθωθώ, βοήθησέ με να βρω χάρη, όπως όλες οι παραβάσεις και ανομίες συγχωρούνται από το Θεό όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει σε Αυτόν και ζητήσει το αίμα του Χριστού, αγιάζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται και έτσι θα υπάρχει πλέον ο Άγιος άνθρωπος του Θεού και ο άλλος, ο οποίος θα είναι πάλι σκληρός, αμετανόητος, γκρινιάρης, κακός με τσακωμούς, θα υπάρχει λοιπόν ένα πρόβατο μέσα στο σπίτι και ένα κατσίκι. Ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού που έχει μετανοήσει και ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη μένει αμετανόητος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο μετανοημένος άνθρωπος του Θεού, αυτός που επέστρεψε στο Θεό, εξομολογήθηκε και ο Θεός τον συγχώρεσε, θα αγωνιστεί τώρα και για τη σύζυγό του ή το σύζυγό της. Πάλι με νηστεία, πάλι με προσευχή, πάλι με αγώνα, γνωρίζοντας ότι είναι σταυρός και ελπίζοντας, όπως αυτός βρήκε χάρη από το Θεό και τον διόρθωσε ο Θεός γιατί μετανόησε, και ο σύζυγός του ή ο σύζυγός της να βρει χάρη από το Θεό, εάν μετανοήσει και να τους κάνει ο Θεός μια ευλογημένη οικογένεια. Αν πάρει ελπίδα, ο άνθρωπος αυτός που ήταν άνθρωπος του Θεού, αποστάτησε και έγινε πια άπιστος, κοσμικός, αμετανόητος, τότε εάν συγκατανεύει να μένει μαζί του, ας μην τον χωρίζει. Αν όμως δεν συγκατανεύει, τότε ας φύγει. Όμως ο ένας κέρδισε την ψυχή του και διατηρεί στον άλλονε τη δυνατότητα της επιστροφής και σωτηρίας προς τον Θεό μέσα από την οικογένεια τη διαλυμένη, μέσα όμως από τον άνθρωπο, τον άντρα ή τη γυναίκα, την πιστή. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού δεν επιτρέπει σε κανέναν, σε καμία περίπτωση χωρισμού, το δεύτερο γάμο. Ο δεύτερος γάμος δεν προβλέπεται ποτέ και καθόλου από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί όποιος παντρευτεί και χωρισμένη ή και χωρισμένον, ή όποια παντρευτεί και χωρισμένον, ή εάν και χωρισμένος παντρευτεί, γίνεται μοιχός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι δεδομένο σε όλους, λέει η Γραφή, λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν το ρώτησαν οι μαθητές πώς θα γίνει αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
Δηλαδή δεν είναι δεδομένο σε όλους, αλλά είναι δεδομένο σε αυτούς που ζουν κατά το Πνεύμα, δηλαδή έχουν αναγεννηθεί, έχουν βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, έχουν λάβει την επαγγελία και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και ακόμη περιπατούν κατά το Πνεύμα, δηλαδή ζουν σύμφωνα και περπατούν με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι αυτή, να επιβιώνουμε μέσα σε έναν διαλυμένο στην πραγματικότητα γιγάμο, με τσακωμούς, με γκρίνιες, με έλλειψη επικοινωνίας, με καλή καμία σχέση με το Θεό, δεν είναι εύκολο. Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή μας εν Χριστώ. Ο Κύριος μας λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένας αγώνας. Αγωνίζεστε δια να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Και όταν εισέλθεις δια της στενής πύλης, μπροστά σου θα συναντήσεις την τεθλιμμένη οδό. Αλλά αυτή η οδός, η τεθλιμμένη, είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει όμως και η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρης οδός, η οποία όμως οδηγεί στην απώλεια. Ποια είναι η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός? Η φαρδιά πύλη είναι «Δεν τα βρίσκω με τη γυναίκα μου, δεν τα βρίσκω με τον άντρα μου, τσακωνόμαστε, δεν πάει στην ευχή να χωρίσουμε, για να μην απομακρυνθούμε από την Εκκλησία και για να μην απομακρυνθούμε από το Θεό». Όχι, αυτό δεν είναι λύσεις. Φαίνεται σαν λογική πρόταση, αλλά είναι η φαρδιά οδός, η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός που οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Και ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει, ο άνθρωπος του Θεού. Πάντοτε. Πρέπει να επιλέγουμε πάντοτε. Να εκλέγουμε πάντοτε τη στενή πύλη. Να εκλέγουμε πάντοτε να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης. Υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες και υπάρχουν και καταστάσεις εύκολες. Ο αποτυχημένος γάμος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε γάμος, όσο και ευλογημένος να φαίνεται στην αρχή, έχει ρίσκα. Έχει ρίσκο. Και το ρίσκο οφείλεται στο ότι η καρδιά όλων των ανθρώπων είναι απατηλή, υπερπάντα και σφοδρά διεφθαρμένη. Και πρέπει να δαμάζουμε το σώμα μας και να το τουλουαγωγούμε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, μήπως εις άλλους κηρύττοντες εμείς βρεθούμε αδόκιμοι. Είναι δύσκολη η περίπτωση ενός γάμου που ξέπεσε. Αλλά και όχι μόνο δύσκολη στο να ζεις, αλλά είναι και αδύνατη σχεδόν στο να διορθωθεί. Αλλά ξέρουμε ότι τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό και δυνατά εις τον πιστεύοντα. Εάν επιτρέψει ο Θεός και βρεθεί ο άνθρωπος σε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία, που υπάρχουν κι άλλες όμως μεγάλες δοκιμασίες, ο άνθρωπος πρέπει άμεσα να ξεκινήσει με το να διορθώσει την προσωπική του σχέση με το Θεό μέσα στο ταμείο του, με την εξομολόγηση, τη μετάνοια, την επιστροφή, να ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, να τον αγιάσει, να πληρούται Πνεύματος Αγίου, ώστε μέσα από αυτή την ευλογημένη σχέση που επανορθώνοντας ο άνθρωπος του Θεού θα αποκτήσει, να βρει χάρη ενώπιον του Θεού, μήπως και βρει χάρη και ενώπιον της συζύγου ή του συζύγου της. Ώστε και ο άλλος, βλέποντας την καλή διαγωγή, να διορθωθεί, να επιστρέψει στο Θεό και να γίνουν πάλι μια ευλογημένη και αγία οικογένεια. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να μην το λαμβάνουμε υπόψη μας, που λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι ο ανήρω άπιστος, όταν ο άντρας είναι άπιστος και η γυναίκα είναι πιστή, υγειάστη δια της πιστής γυναικός, όπως και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του πιστού άντρος. Άλλος, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Άρα όταν ο πιστός επιμένει στην πίστη του, επιμένει στο θέλημα του Θεού, επιμένει στο γάμο του, έστω και αν ο άλλος δεν διορθώνεται,
αυτό δεν έχει μόνο όφελος στην προσωπική ζωή του πιστού ανθρώπου, αλλά έχει άμεσο όφελος και στη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά τους είναι Άγια εφόσον ένας από τους δύο παραμένει στον Αγίασμο. Ώστε, αγαπητέ μου φίλε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί ένας γάμος να ξεπέσει και να οδηγεί τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας και να τους απομακρύνει από το Θεό, αλλά αν αυτός ο γάμος γίνει διαζύγιο, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν οδηγούνται, κατατάσσονται έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Η διόρθωση είναι η επιστροφή καθενός ξεχωριστά εκ των δύο, μακάρι και των δύο, αλλά καθενός, τουλάχιστον καθενός ξεχωριστά εκ των δύο, η επιστροφή, η μετάνοια, η ταπείνωση, να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, να βρει χάρη από το Θεό, να αγιαστεί στην παρουσία του Θεού, καθώς έχει μετανοήσει, και να μείνει μέσα στο σπίτι θύμα, αλλά για το όνομα του Χριστού και επί το λόγο του Κυρίου. Θα κερδίσει την ψυχή του με αυτόν τον τρόπο ή την ψυχή της, θα κερδίσει τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν μεγάλες ελπίδες να κερδίσει και τον άπιστο άντρα ή την άπιστη γυναίκα. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι καλόν είναι, μάλλον δεν πρέπει να χωρίζεται ο άντρας από τη γυναίκα ή η γυναίκα από τον άντρα παρά εκτός λόγου πορνείας, αλλά και αν χωριστεί δεν πρέπει να ξαναπαντρευτεί, αλλά να μένει άγαμος και να περιμένει την επιστροφή του άπιστου συζύγου. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η σημερινή μας εκπομπή τελείωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό για σήμερα και σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, ο Κύριος μας, ο Θεός μας, να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια όλους, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.